Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 10 Απριλίου βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτήν την ώρα σε τίτλους. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση για την Οβάρτης με μηνύσεις απειλεί ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ψευδείς ειδήσεις καταγγέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις στη δικογραφία. Πώς ανέβαιναν οι τιμές των φαρμάκων αλλά και πώς λειτουργούσε το πλυντήριο μαύρου πολιτικού χρήματος με το κωδικό όνομα Άγιο Δισκοπότηρο. Νέοι υποψήφοι για τις ευρωεκλογές από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Παρετήθηκε από βουλευτής ο Γιώργος Αμυράς με ορίζοντα το γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο. Και σενάριο ολικής εξόφλησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου. Σκληρό πόκερ στην νεαρινή σύνοδο στην Ουάσιγκτον, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Κυρίες και κύριοι, πάμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία της δικογραφίας για το σκάνδαλο Νοβάρτης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις μαρτυρίες των προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίες φαίνεται να ενοχοποιούν τον πρώην Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει αφενός πως αγνοούσε τον Κωνσταντίνο Φρουζή και αφετέρου πως δεν ευνόησε με τις αποφάσεις του τη φαρμακευτική. Από την άλλη, πόλεμος ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία πως κατασκευάζει σκοπίμως fake news για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Μένουμε στο θέμα, πάμε να δούμε όλες τις πτυχές του με την βοήθεια των συναδέλφων μας, της Αναστασίας Γιάμαλη και του Δημήτρη Γκάτσιου που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω με βάση όλα αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες, τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις της δικογραφίας, πόσο ψηλά έχει φτάσει αυτή η ιστορία. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι στον τομέα του φαρμάκου, από τα διάφορα διαμαντάκια που βλέπουμε στη δικογραφία, παίχτηκαν πολλά σε βάρος του ελληνικού λαού, έτσι. Δεν αμφιβάλλει κανένας, Γιώργο, ότι έχει κοστίσει έως και 23 δις η υπόθεση Νοβάρτης στον ελληνικό λαό με υπερτιμολογήσεις και με διωγγώσεις και με ειδικές ρυθμίσεις για κάποια φάρμακα και βέβαια σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο κιόλας, γιατί η χώρα μας έχουμε πει ότι ήταν χώρα αναφοράς. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η συγκλονιστική παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Κάποιοι μπερδεύουν και θεωρούν ότι η δικαιοσύνη είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης τώρα, βέβαια, γιατί μέχρι πριν λίγους μήνες κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει τέλος πάντων και δεν έχει και δεν μπορεί να κάνει πράγμα. Είναι ένα χαοτικό πράγμα το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Εγώ θα έλεγα ότι αν κάποιος τέλος πάντων έχει κάτι. Είναι δικαίωμα του κ. Λοβέρδου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Mm-hmm. Αλλά όλος αυτός ο κόπος στον οποίο έχουν μπει τα κόμματα. Δεν θα έπρεπε από την άλλη και να μας εκπλήσει, γιατί έψαχνα λίγο τα κοιτάπια μου και το 2005 ο κύριος Λοβέρδος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο ήταν αυτοί που είχαν υπερασπιστεί τον κύριο Τσοχατζόπουλο και έλεγαν ότι στο μέλλον θα αποδειχθεί και η αθωότητά του. Δεν αποδείχθηκε, καταδικάστηκε 6 χρόνια αργότερα. Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι αυτή η πολύ συντονισμένη προσπάθεια να εφευρεθούν άλλα σκάνδαλα. Γι' αυτό και είχαμε νωρίτερα και έτσι κυβερνητικές πηγές που έλεγαν, ξεκαθάριζαν μάλλον, ότι στο σκάνδαλο Νοβάρτης δεν υπάρχει το όνομα Παπάς και ότι από την ένοχη αμηχανία της αρχής περάσαμε σε μια λογική του φωνάζει ο κλέφτης. Κατασκευάζονται πράγματι ειδήσεις. Το τελευταίο ήταν ότι τάχα ο Νίκος Παπάς έδωσε λεφτά στο Γαβρά για να κάνει ταινία το βιβλίο του Βαρουφάκη. Αυτό βέβαια εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήτρων για τις οπτικοακουστικές παραγωγές και αλίμονο αν ο Γαβράς που έχει τιμηθεί με Όσκαρ, με βραβεία Κανών, περίμενε από τον Παπά να του δώσει λεφτά να κάνει ταινία. Αντιθέτως, η εικόνα της χώρας μας θα φτάσει απάκρι σε όλο τον κόσμο. Υποθέτω, μάλλον δεν θέλω να υποθέτω ότι τα ίδια έλεγε η δεξιά και το 69 όταν έπαιρνε βραβεία στις Κάνες για το Ζήτα ο Γαβράς. Έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που βλέπουμε. Είναι και τρομακτικά όμως, είναι και ενδεικτικά της ποιότητας του πολιτικού διαλόγου. Και για να μείνουμε στο θέμα του πολιτικού διαλόγου, Δημήτρη, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να πυροβολεί διαρκώς, να υιοθετεί τη γραμμή περισκευωρίας, να λέει ότι όλο αυτό είναι μια κατασκευασμένη υπόθεση. Έτσι όμως, με δεδομένο ότι βλέπουμε και υπάρχουν τα νούμερα της ζημιάς του δημοσίου, δεν έρχεται σε αντίθεση με την κοινή γνώμη ή έστω με αυτή την περίφημη τετριμένη φράση «όλα στο φως». Δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την κοινή γνώμη και ουδέποτε έχω ακούσει τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει όλα στο φως. Για όλες τις υποθέσεις που έχουν έρθει στο προσκήνιο, πάντα θυμάμαι και πριν από την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι για κάθε υπόθεση όλα πρέπει να έρθουν στο φως. Δεν έχει καλύψει ποτέ η Νέα Δημοκρατία κάποιον.
Πάντως, μιλώντας περί σκευωρίας, φαντάζομαι είναι σαν να προεξοφλεί ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει τίποτα από κάτω. Μα συγγνώμη, όταν τίθεται υπόθεση στο αρχείο για τέσσερα πρόσωπα και πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα τεθεί για άλλα τόσα και μπορούμε να φτάσουμε στα 8 ή τα 9 πρόσωπα, κάτι δεν πηγαίνει καλά για το αφήγημα που έχει στήσει. Μα βέβαια, Δημήτρη μου, άμα την συνέφερε την κυβέρνηση και ήταν δάχτυλο τη κυβέρνηση, όλοι θα έπρεπε να είναι στο προσκήνιο. Το γεγονός ότι είναι για έναν τώρα και δεν ξέρω πότε θα. Πώς πάει ακριβώς η διαδικασία αυτή τη δικαιοσύνη. Καλά, δεν είμαστε και στο μακάρι... μέσα. Λέει, θα λέει η κυβέρνηση: πάρ του ζούπι του και βάλει του μέσα. Α, ναι, γεια σου. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό όμως λένε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Λοβέρδος, ότι η κυβέρνηση λέει κάντε και η δικαιοσύνη κάνει. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία εστιάζει στην αλακάρτ εμφάνιση δεδομένων. Δηλαδή? Δηλαδή. Είχαμε τώρα το πάγωμα, την... Η δικογραφία περιέχει όλα τα στελέχη, όλες τις μαρτυρίες των προστατευόμενων μαρτύρων, όλα τα στοιχεία τα οποία εξέτασε η κυρία Τουλουπάκη. Αλλά για κάποιους η υπόθεση πήγε στο αρχείο και για τους υπόλοιπους ή για την πλειονότητα των υπολείπων, πληροφορίες λένε ότι και για αυτούς η υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Επομένως, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία. Εάν η υπόθεση πάει στο αρχείο, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία. Επομένως, εάν η Νέα Δημοκρατία μιλάει για σκευωρία, εάν η Νέα Δημοκρατία γυρίζει μπούμεραγκ, αυτό που η κυβέρνηση μας έλεγε, επειδή φτάνει και Πάσχα με τα βαΐων και κλάδων, το μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, ουσιαστικά άνοιγε φυλακές, να μπει μέσα το μισό πολιτικό σύστημα, το οποίο η ίδια έχει βαφτίσει παλαιό πολιτικό σύστημα, λες και οι κινήσεις από το 2015 και μετά ήρθαν για να δείξουν ότι αυτή είναι το νέο. Συγγνώμη. Πάντως, αλλά... αυτό ότι θα πάνε και για τους υπόλοιπους στο αρχείο, δεν ξέρω από πού έχει αυτές τις πληροφορίες η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν μιλάω για πληροφορίες. Είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα να ολοκληρώσει την έρευνα ακριβώς με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Το ότι μπήκαν στο αρχείο κάποιες υποθέσεις δεν λέει τίποτα, έτσι. Δεν έχουν καμία δηλαδή, μόνο η κυρία Τουλουπάκη θα μπορούσε να κάνει τις διαρροές, θέλω να πω, και φαντάζομαι δεν τις κάνει, τουλάχιστον δεν έχουν γίνει στη Νέα Δημοκρατία. Η οποία αύριο, μάλιστα, θα δούμε αν παραμένει στη θέση της. Γιατί αύριο δεν είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα πάνε και άλλες υποθέσεις στο αρχείο. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Να δούμε εάν θα ισχύσουν ή όχι. Πάντως για την ιστορία, Γιώργο, και με αυτό θα ήθελα να το προσθέσω, γιατί ίσως έχει μία ουσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα στο Open, ερωτηθής για το σκάνδαλο Νοβάρτης, είπε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο Νοβάρτης, ούτε σημαίνει απριόρι ότι όλοι είναι αθώοι. Εντάξει, εγώ βλέπω μία αλλαγή στάσης όμως. Καμία αλλαγή στάσης. Το επαναλαμβάνει συνεχώς αυτό. Γίνονται μηνύσεις σε δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχει θέμα Νοβάρτης. Ναι, ποιος έχει αμφισβητήσει ότι υπάρχει. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί παίρνει επόμου ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Λοβέρδο. Το βράδυ μαθαίνω θα εμφανιστούν μαζί σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι μια συμμαχία. Τι είναι? Είναι πρόγευση για την συμμαχία που έρχεται, ότι ή μαζί θα σηκωθούμε ή μαζί θα πέσουμε. Συμμαχία για ποιο πράγμα? Συμμαχία σε μια ενδεχόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και συγκυβέρνηση με το Κινάλ. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο δείγμα. Λοιπόν, ας μείνουμε στα της Νοβάρτης και ας βάλουμε στην συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και τον Κώστα Πουλακίδα, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή, έχει και εκείνος καυτές πληροφορίες. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε χθες στη Βουλή την Άννα Μπουμπούλα, περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Έχουμε τη δήλωση του κυρίου Λοβέρδου ότι θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα ψηφίσει την άρση ασυλίας του. Και επίσης έχουμε και ένα παρασκήνιο ή τέλος πάντων τα βλέμματα όλων στρέφονται στο τι θα γίνει αύριο με την ανανέωση ή μη της θητείας της κυρίας Τουλουπάκη, της εισαγγελέως διαφοράς, η οποία και διεκπεραίωσε την έρευνα μέχρι εδώ για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Ας ξεκινήσουμε μετά τη Βουλή. Αύριο θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων, η οποία θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων σχετικά με την άρση ασυλίας, με την βέβαιη άρση ασυλίας του βουλευτή του Πασόκ, του πρώην Υπουργού, του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου. Αυτό θα γίνει αύριο το πρωί. Εκτιμάται ότι θα συνεδριάσει πολύ σύντομα η Επιτροπή Δεντολογίας και μέσα σε 15, τουλάχιστον μέσα σε 2 εβδομάδες, θα έχει τελειώσει το θέμα, η άρση ασυλίας του κυρίου Λοβέρδου. Στο ενδιάμεσο διάστημα, που θα μεσολαβήσει δηλαδή, και μέχρι το τέλος του Απριλίου, αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες κλήσεις από την εισαγγελία διαφθοράς σε πολιτικά πρόσωπα για να καταθέσουν ανομωτή ως ύποπτη.
Αυτό είναι η εικόνα την οποία έχουμε μέχρι τώρα. Ακούστηκε και νωρίτερα ότι, να σας πω ότι η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ήδη στείλει κλήσεις σε μη πολιτικά πρόσωπα για να καταθέσουν, και αυτό σημαίνει ότι πράγματα τα οποία τα βρήκαμε και μέσα στη βικογραφία των 91 σελίδων που είχαμε χθες, που αφορούν τα εικονικά τιμολόγια και όλα αυτά, είναι ζητήματα τα οποία θα εξεταστούν και θα διερευνηθούν και από μη πολιτικά πρόσωπα. Επομένως, έχουμε ακόμα λίγες μέρες μπροστά μας για να διαμορφωθεί το σκηνικό. Ακούστηκε και νωρίτερα ότι από αύριο ξεκινάει η διαδικασία κρίσης για την κυρία Τουλουπάκη, γιατί τελειώνει η φυτεία της. Συνεδριάζει αύριο και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην αποφασιστεί όμως αύριο, αλλά τουλάχιστον μέχρι τις 22 Απριλίου θα είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει τελειώσει. Είναι προφανές ότι πολλά κόμματα κρατούν και πολλά πολιτικά πρόσωπα έχουν με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν την εξέλιξη που μπορεί να έχει η κυρία Τουλουπάκη και την κρίση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, διότι είναι προφανές ότι η τύχη, η πολιτική τους καριέρα κρίνεται από τις ενέργειες της κυρίας Τουλουπάκη. Εάν δούμε την εικόνα, τη γενική πολιτική εικόνα, βλέπουμε ότι η μεν κυβέρνηση έχει κάνει ένα βήμα πίσω και λέει δεν είναι δικό μας θέμα, όλα κρίνονται στη δικαιοσύνη. Η αντιπολίτευση όμως, και εννοούμε το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, κρατούν μια κοινή στάση, η οποία προχωράει, η οποία βασίζεται σε δύο άξονες. Το ένα είναι η απόπειρα αλλαγής της πολιτικής ατζέντας, με διάφορες κατηγορίες για άλλα σκάνδαλα και με πληροφορίες ότι και εμείς έχουμε βρει σκάνδαλα και σας τα ετοιμάζουμε να σας τα βγάλουμε το επόμενο διάστημα, άρα μην μας βγάλετε τα δικά μας. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο κάνουν ταυτόχρονα είναι αυτό το κλίμα απειλών και εκβιασμών και εκφοβισμού προς όλους. Δηλαδή και προς τα πολιτικά κόμματα, αλλά και προς τους δικαστές. Είναι τέτοιο το κλίμα το οποίο υπάρχει, το οποίο ανάγκασε ακόμα και την Ένωση Εισαγγελέων να βγάλει ανακοίνωση και να καταγγείλει ουσιαστικά τα πολιτικά πρόσωπα, ουσιαστικά τον κύριο Λοβέρδο κατήγγειλε, για κατάχρηση εξουσίας. Γιατί, διότι εάν πρόκειται οι εισαγγελείς να ενεργούν και για κάθε τους ενέργεια, για κάθε τους δικαστική εκτίμηση, απόφαση, να λαμβάνουν και μία σωρία μηνύσεων από 10 πολιτικά πρόσωπα, τότε είναι προφανές ότι υπάρχει εδώ μία απόπειρα τουλάχιστον εκφοβισμού και κολλησιεργίας στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε στο πολιτικό κομμάτι είναι ότι υπάρχει συζήτηση στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης να στραφούν και δικαστικά εναντίον πολιτικών προσώπων που είναι σήμερα υπουργοί. Και εννοούν, φωτογραφίζουν ουσιαστικά τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνουν εκεί. Προφανώς θα τους φαστοχεύσουν και υψηλότερα. Αλλά είναι σίγουρο ότι από εκεί ξεκινάνε. Τώρα βέβαια έχει μια σημασία, Κώστα, αυτό που είπες πριν, ότι δηλαδή θα έχουμε κλήσεις και σε μη πολιτικά πρόσωπα, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες από την πορεία και την εξέλιξη της έρευνας, ότι πολλά πρόσωπα στην αρχή παίζουν τους ανήξερους, αλλά όταν καλούνται από την δικαιοσύνη έτσι με σοβαρές διαθέσεις, τότε ξαφνικά θυμούνται πράγματα, έτσι. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες, είναι χαρακτηριστική περίπτωση του κυρίου Νίκου Μανία, ο οποίος ήταν σύμβουλος του κυρίου Λοβέρβου, εξωτερικός συνεργάτης, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό που δίνει ο κύριος Λοβέρβος, ήταν ο αρμόδιος για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Αυτή τη δουλειά προσελήφθη να κάνει από τον κύριο Λοβέρβο. Ο κύριος Μανίας, λοιπόν, όταν άρχισε να μιλάει, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες. Με κατηγορίες και με καταγγελίες από άλλους μάρτυρες ότι ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία έπαιρναν χρήματα ή συμμετείχαν, εν πάση περιπτώσει, στο κύκλωμα υπερτιμολόγησης των φαρμάκων. Αφού λοιπόν βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες και πήγε στην εισαγγελία και η εισαγγελία του απήγγειλε τις κατηγορίες, τότε ζήτησε, άνοιξε το στόμα του και ζήτησε την προστασία λέγοντας να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας επειδή θα δώσει στοιχεία για ένα άλλο πρόσωπο που ήταν ο κύριος Λοβέρβος. Γι' αυτό και αν δει κάποιος προσεκτικά την χθεσινή συμπληρωματική βικογραφία, θα δει ότι ο κύριος Μανίας αιτείται της προστασίας ενός συγκεκριμένου άρθρου του ποινικού κώδικα, το οποίο είναι ακριβώς το άρθρο το οποίο σας περιέγραψα πριν, προστατεύει τους μάρτυρες οι οποίοι δίνουν στοιχεία για άλλες υποθέσεις. Και τώρα βέβαια, Κώστα, μια είναι προφανές λοιπόν ότι αποβίβει η στρατηγική αυτή, δηλαδή η δυνατότητα που έχει η δικαιοσύνη να βρίσκει απαντήσεις
να βρίσκει στοιχεία μέσα από διάφορους τρόπους και με διάφορες πιέσεις, mm-hmm. είναι μια αποδοτική τακτική η οποία γίνεται στον κόσμο ολόκληρο. Δεν είναι κάτι ένα ελληνικό φαινόμενο. Η διαδικασία πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι έχω από τη Βουλή. Mm-hmm. Η διαδικασία από τη Βουλή είναι συνεδριάζει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων. Αμέσως μετά την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Βεντολογίας, η οποία θα κάνει μια φετική εισήγηση, αφού και ο κύριος Λοβέρβος θα ζητήσει την άρση ασυλίας του. Ναι. Και στη συνέχεια η Ολομέλεια θα αποφασίσει, θα ψηφίσει και αυτή την άρση ασυλίας. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ταυτιστεί πια με τον κύριο Λοβέρβο, με τις δικές του πρωτοβουλίες ταυτίστηκε με τον κύριο Λοβέρβο. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό και δεν θέλει να χάσει το προνόμιο της ασυλίας το οποίο διαθέτει αυτή τη στιγμή. Κώστα, η Ολομέλεια δηλαδή μπορεί να συνεδριάσει και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Νομίζω και νωρίτερα. Νωρίτερα. Μάλιστα. Άρα ο Απρίλιος θα είναι Απρίλιος εξελίξεων, έτσι. Θα είναι μήνας εξελίξεων, Κώστα, σε κάθε περίπτωση για την συνέχιση της διερεύνησης του σκανδάλου Νοβάρτης. Σωστά. Είναι προφανές. Μάλιστα. Όλη η εικόνα που υπάρχει από το ρεπορτάζ και από το δικαστικό ρεπορτάζ, mm-hmm. είναι ότι η συνολική εικόνα θα έχει αποκρισταλωθεί μέχρι το τέλος του Απρίλη. Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αναστασία και Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς άλλους 12 υποψηφίους για τις ευρωεκλογές ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Οι υποψηφιότητες αποτυπώνουν την πολυσυλλεκτικότητα και τις διευρύνσεις με πρόσωπα από τον προοδευτικό χώρο, εκπροσώπους από την κοινωνία, τα κινήματα και την αριστερά. Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα 5 τελευταία ονόματα του ευρωψηφοδελτίου. Πάμε τώρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χριστοφορίδη που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα. Ξέρεις ότι μου αρέσει να μιλάω με ντοκουμέντα και με νούμερα. Για να δείχνουμε στους τηλεθεατές μας και να καταλαβαίνουν και να κρίνουν από μόνοι τους ποια είναι η αλήθεια. Το νομολόγιο αυτό. Και ποιο είναι το ψέμα. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει στους πρέσβες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά έκανε. Και θα αφήσω για το τέλος τα όσα είπε ή δεν είπε για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω λίγο να σταθούμε στα όσα είπε για την οικονομία. Επειδή λοιπόν μίλησε για υπερφορολόγηση και είπε τι θα κάνει ο ίδιος όταν και αν έρθει στην εξουσία όπως ελπίζει, θα ήθελα να του θυμίσω, μπορεί να το ξεχάσει, ότι ο προκάτοχός του στην Νέα Δημοκρατία, όχι αμέσως ο προηγούμενος πρόεδρος, αλλά ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, το 2014. Είχε στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 1,5%. Πόσο έμεινε πίσω, πόσο άφησε κενό, πόσο άφησε μαύρη τρύπα σε μέτρα λιτότητας που θα ελάμβανε αναγκαστικά το 2015, 3 δις, Γιώργο. Και μάλιστα το 2015 αυτός ο στόχος διπλασιαζόταν. Άρα το 2015 έπρεπε να πιάσει 3% πρωτογενές πλεονάσμα, mm-hmm. και να καλύψει με μέτρα λιτότητας με το καλημέρα και τα 3 δις που δεν έπιασε το 2014. Είπε ο κ. Μητσοτάκης για τους ρυθμούς ανάπτυξης, ότι λέει δεν πάμε πουθενά με το 2%. Που έχει πιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω δει στο YouTube, το βγάζει αυτόματα αρκετές φορές, ένα βίντεο που δείχνει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η ελληνική οικονομία καταστρέφεται πάνω από 40 φορές. Πάνω από 40 φορές έχει το πει στο συγκεκριμένο βίντεο. Η οικονομία καταστρέφεται και τον κύριο Μητσοτάκη, έλεγε τότε, τώρα που δεν βγαίνουν τα νούμερα, τι μας λέει, εντάξει, 2% από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, αλλά δεν φτάνει αυτό. Να το θυμίσω και την πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, η οποία τι είπε, αναθεωρώντας τις προβλέψεις της, λέει αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για το ρυθμό που θα τρέξει η ελληνική οικονομία, mm-hmm. και προς τα κάτω την ίδια ώρα για όλη την Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν, εμείς επιταχύνουμε, η Ευρωζώνη επιβραδύνει. Θα πω και τα νούμερα για να τα θυμούνται ο κόσμος. Το 2018 έκλεισε με 2% ανάπτυξη η ελληνική οικονομία. Η πρόβλεψη της Κομισιόν για το 2019 είναι 2,2. Και για το 2020 2,3 επιτάχυνση. Ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν για 2% τις δύο χρονιές αυτές, mm-hmm. φέτος και του χρόνου. Αναθεωρήθηκε προς τη βελτίωση. Για την ευρωπαϊκή οικονομία, αναθεώρησε προς τα κάτω. Έλεγε ότι 1,9 θα έχουμε φέτος το 2019 και το έκανε 1,3. Και για το 2020 έλεγε 1,7 και το αναθεώρησε προς τα κάτω στο 1,6. Δηλαδή, η ελληνική οικονομία ανεβαίνει, η ευρωπαϊκή κατεβαίνει. Αυτά τα θυμίζω στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Μητσοτάκη, όπως επίσης και ότι ο κύριος Σαμαράς άφησε το 2014, μια που μιλάμε για αριθμούς ανάπτυξης, στο τέταρτο τρίμηνο, ναι. την ελληνική οικονομία με ύφεση 1,2%. Mm-hmm. Την περίφημη
χρονιά του, σας ξεστόρι του κυρίου Σαμαρά. Τώρα λοιπόν μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είπε στους πρέσβεις ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, που ελπίζει να συγκροτήσει, θα είναι οι θέσεις εργασίας. Πολλές, λέει, και καλοπληρωμένες. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι παρέδεψε να πει ότι επί ημερών Σαμαρά είχαμε πάλι το ζενίθ στην ανεργία. Έχει μειωθεί κατά 10 μονάδες η ανεργία, κατά 20 στους νέους, συν 370.000 θέσεις εργασίας. Και επειδή θα πει κανείς, ναι, πολλές, αλλά μήπως είναι κακοπληρωμένες. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία, όταν πρωτοέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, που πάλι εφεύρεση Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία είπε, ναι, να το δούμε, μάλλον έχει έρθει η ώρα, αλλά μόνο να συμφωνούν οι εργοδότες. Τώρα, θα πάμε και στις πρέσπες, αλλά να πω και ένα ωραίο, επειδή μίλησε για τη μεσαία τάξη ο κ. Μητσοτάκης και αυτά που θα επιστρέψει, που αφαίρεσε από τη μεσαία τάξη ο ΣΥΡΙΖΑ και θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Να επισημάνω το tweet του Ευκλήδη Τσαγαλώτου, ο οποίος είπε, και θα διαβάσω για να μην κάνω λάθος, ότι το ετήσιο εισόδημα μιας οικογένειας μεσαίας τάξης από το 2011 μέχρι το 2014, κάθε χρόνο, μειώθηκε κατά 5.258 ευρώ. 2015 και 2016 είχε αύξηση συν 146 ευρώ, αλλά ανακόπηκε η πορεία πτωτική και αυξήθηκε και η πρόβλεψη για το 2018 είναι πολύ μεγαλύτερη. Πρέσπες. Μόνος ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τη Χρυσή Αυγή, να μην το ξεχνάμε αυτό, λέει εδώ στην Ελλάδα αυτό το αδιανόητο πράγμα ότι η ελληνική κυβέρνηση πούλησε το όνομα, το οποίο βέβαια είχε πουλήσει το 1992 ο πατέρας του, αλλά ψηλά γράμματα για τον κ. Μητσοτάκη, η ελληνική κυβέρνηση πούλησε το όνομα για να πάρει τις συντάξεις. Άρα, βλέποντας λοιπόν με ποιους το συνεννοήθηκε, με ποιους έγινε καταγγείλει ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη συνδιαλλαγή, με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, για αυτούς μιλάμε. Άρα θα περίμενε κανείς όταν είδε τους πρέσβεις, το πρώτο πράγμα που θα τους έλεγε να είναι ότι ξέρετε τι, οι κακές σας κυβερνήσεις έκαναν μια συνδιαλλαγή απαράδεκτη με την ελληνική κυβέρνηση για να πάρει τις συντάξεις ο Τσίπρας και να δώσει το όνομα. Δεν είπε αυτό. Δεν τολμήσα να πει τέτοια κουβέντα, γιατί και κλεισμένο το θηρόν και προς τα έξω δεν τα λέει. Αλλά είπε κάτι ότι θα παλέψει για να βελτιωθεί η συνθήκη των πρεσπών ως προς τα brand names με τη λέξη του μακεδονικού. Και βεβαίως το απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ αρκετά εύλογα, ότι δηλαδή τι θα κάνει. Θα ορίσει κάποια επιτροπή για την επεξεργασία των εμπειρικών σημάτων, η οποία ήδη προβλέπεται στη συνθήκη των πρεσπών. Αυτά τα λίγα για απόψη, Γιώργο. Λοιπόν, ούτως ή άλλως σε λίγο θα απαντήσει σε όλα αυτά και σε άλλα πολλά ο συντονιστής στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Θα ακούσουμε τι θα πει, να δούμε τι θα πει για τα νούμερα που είναι πολύ σκληρά. Έτσι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην απόψινή μας πολιτική συζήτηση. Καλησπέριζω με ιδιαίτερη χαρά εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον συντονιστή του στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι στο κανάλι σας για πρώτη φορά. Να είστε καλά. Ελπίζω να είναι γουρλίδικη η συνέντευξη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα Νοβάρτης. Επειδή έχετε φυτέψει και πάρα πολλά χρόνια στον χώρο των δημοσκοπήσεων και ξέρετε καλά και από το αυτό που λέμε σφιγμός της κοινής γνώμης, πιστεύετε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν διάφορα πράγματα που βλέπουμε δεξιά και αριστερά σε εφημερίδες, δεν ξέρω πόσο ψηλά έφτασαν, αλλά διάφορα πράγματα που είναι τουλάχιστον περίεργα. Δεν κοντράρει η Νέα Δημοκρατία το αίσθημα της κοινής γνώμης, αυτό το περίφημο όλα στο φως, όταν βγαίνει και προεξοφλεί ότι είναι σκευωρία, ότι είναι μια στημένη υπόθεση, μια κατασκευή κλπ. Μα το όλα στο φως, κύριε Μελιγκόνη, εμείς το έχουμε πει από την πρώτη ημέρα γύρω από την υπόθεση Νοβάρτης. Αλλά όλοι οι τηλεθεατές μας νομίζω ότι θυμούνται πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Η υπόθεση Νοβάρτης προαναγγέλθηκε το 2017, σας παρακαλώ πολύ, από τον κύριο Τσίπρα, τον πρωθυπουργό της χώρας. Στις 4 Φεβρουαρίου του 2018, την επομένη του τεράστιου συλλαλητηρίου που έγινε για τη Μακεδονία μας στο Σύνταγμα, βγήκε ο κύριος Παπαγγελόπουλος και είπε, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ότι η Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συμβεί ποτέ και αφορά το πολιτικό σύστημα της χώρας. 23 δις δεν είναι και λίγα πάντως. Μισό λεπτό. Ποια 23 δις. 14 μήνες μετά, τι έχει συμβεί, έρχεται η αρμόδια εισαγγελέας κυρία Τουλουπάκη, πηγαίνει στο αρχείο τους μισούς. Η εικόνα που διαχέουν οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σας, είναι ότι αναμένεται σχεδόν και για τους άλλους μισούς ότι θα πάνε στο αρχείο, δηλαδή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Για τον κύριο Λοβέρδο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει για οποιονδήποτε άλλον επίσης περαιτέρω διευκρίνηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο για το οποίο μας μιλούσε η κυβέρνηση, ρωτά η κοινή γνώμη. Δεύτερον, τα σκάνδαλα προαναγγέλλονται από την εκτελεστική εξουσία.
είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη ή δεν είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Σύμφωνοι. Άρα, όταν από μια επιτροπή της Βουλής έχει διαπιστωθεί μια τεράστια οικονομική ζημιά. Όχι ότι τα πήρε κάποιος υπουργός, αλλά ότι ζημιώθηκε το δημόσιο. Ότι το δημόσιο. Αυτό δεν συνιστά σκάνδαλο εξορισμού. Ότι το δημόσιο έχει ζημιωθεί στην υπόθεση Νοβάρτης είναι προφανές. Μόνο πρέπει να θυμηθεί κανείς μερικά πράγματα. Ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία αυτή που μείωσε τη φαρμακευτική δαπάνη κατά πολλά δισεκατομμύρια, όταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας έλεγαν ότι κακό συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και όταν και στις ημέρες του σήμερα, με την σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ξαναπαίρνονται αποφάσεις με τις οποίες αναβαθμίζονται και ακριβένουν τιμές των φαρμάκων. Άρα θα μπορούσε κανείς να εξαπολύσει τις αντίστοιχες κατηγορίες, γιατί δεν φτάνει η μεταβολή στην τιμή του φαρμάκου για να μπορέσει να κατηγορήσει έναν Υπουργό Υγείας. Επομένως, εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή να διερευνηθούν τα πάντα. Υπάρχει τεράστια πτυχή η οποία αφορά ιατρικό προσωπικό γύρω από την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχει και μια τεράστια σκευωρία. Γιατί όπως δεν ήταν τυχαίο ότι το θέμα εξαγγέλθηκε από το στόμα του κ. Παπαγγελόπουλου την επομένη του μεγαλειώδου συλλαλητηρίου, κατά την άποψή μου δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι τα τελικά απορίσματα βγαίνουν 40 ημέρες πριν γίνει η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 26ης Μαΐου, για την οποία αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια. Εννοείται, βέβαια. Και μάλιστα όλο αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο φάσεις. Σαν να είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσουμε αρκετές μέρες. Έχει πολλές συνέχειες το έργο και πρέπει να το παρακολουθούμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Μελιγκόνη. Ο ελληνικός λαός θέλει διαφάνεια και η Νέα Δημοκρατία θέλει διαφάνεια. Αλλά ο ελληνικός λαός απαιτεί μια πραγματική δικαιοσύνη και όχι να εξαγγείλει η κυβέρνηση ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που εμπλέκει δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, επώνυμα στελέχη, από τους οποίους κάποιος πρέπει επιτέλους να ζητήσει συγγνώμη. Διότι η κυρία Τουλουπάκη, ας πούμε. Γιατί δεν την έκανε όλα, η κυβέρνηση την έρευνα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη αυτός που ανήγγειλε με το στόμα του ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Σύμφωνοι, δεν έκανε αυτό στην έρευνα όμως. Και αυτός εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Το άλλο που έχω επίσης να παρατηρήσω, κύριε Μελιγκόνη, είναι ότι εδώ πέρα μιλάμε χωρίς στοιχεία, χωρίς λογαριασμούς, χωρίς να αποδεικνύεται ροή χρήματος, αλλά υπάρχουν σκανδαλώδεις υποθέσεις οι οποίες αφορούν τη σημερινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση. Άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το βράδυ. Χθες ο κύριος Τζανακόπουλος άδειασε φαρδιά πλατιά το μεσημέρι τον κύριο Παπά. Το απόγευμα μαζεύτηκε για την ιστορία Πετσίτης. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα γνωρίζει και καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι ο κύριος Πετσίτης δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν ήταν ένα τυχαίος ιδιώτης. Ήταν ο ίδιος ο κύριος Κιτσάκος, ο οποίος κατηγορούμενος άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι ερχόταν εδώ πέρα στην υπηρεσία που βρισκόταν ο κύριος Κιτσάκος, ο κύριος Πετσίτης, εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου. Τώρα αυτό που κάνετε δεν λέγεται πετάω την μπάλα στην εξέδρα όμως, γιατί την Νοβάρτης μιλούσαμε. Πείτε ό,τι θέλετε, εννοείται. Όχι, αλλά πετάω δεν την μπάλα στην λίγο εξέδρα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο για την Νοβάρτης, μπορώ να κάτσω εδώ να κουβεντιάσω όσο θέλετε. Παρακαλώ. Όχι. Αλλά ναι, κάνω ένα πολιτικό επιχείρημα. Ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σοβαρό θετικό απολογισμό για το έργο της. Κανένα σοβαρό θετικό απολογισμό. Είναι απολύτως ανακόλουθη. Είναι η κυβέρνηση η οποία έχει καταστεί η πιο αναξιόπιστη που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, η πιο επικίνδυνη και η πιο αποτυχημένη στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν έχει λοιπόν να πει τίποτα για θετικό δημιουργικό έργο, δεν έχει να πει τίποτα για το αύριο της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, δεν έχει να προτείνει πηξίδα για τη χώρα η οποία έχει ανάγκη να φύγει μπροστά. Έχουν ανάγκη νέοι άνθρωποι, έχουν ανάγκη εργαζόμενοι, έχουν ανάγκη μεσαία τάξη, έχουν ανάγκη συνταξιούχοι. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και τι μας λέει. Ότι φταίτε γιατί έχετε κλέψει με την Νοβάρτης, η οποία είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο? Ότι ψάχνουμε να βρούμε αν κάποιος άνθρωπος ίσως κάτι έχει κάνει για το οποίο δεν έχουμε στοιχεία και γι' αυτό το ψάχνουμε. Εσείς για όλα τα πολιτικά πρόσωπα βάζετε το χέρι σας στη φωτιά? Στη φωτιά, κύριε Μελιγκόνη, ο καθένας βάζει το χέρι του για τον εαυτό του. Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας. Και ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι δικαστής ή εισαγγελέας, ούτε συνήγορος κανενός και μπορεί να μην έχει κανείς ανάγκη της συνηγορίας. Κάνος. Είπαμε δικαιοσύνη και διαφάνεια για τους πάντες για τα πάντα. Αλλά δικαιοσύνη και διαφάνεια, όχι σκευωρίες οι οποίες βγάζουν μάτι. Άρα, για να κλείσουμε το θέμα της Νοβάρτης, να πάμε έτσι και στα κεντρικά πολιτικά.
όταν έχουμε κάποια πολύ περίεργα φαινόμενα. Ένα φάρμακο, ξέρω εγώ, να παίρνει ειδική άδεια κατά παράβαση των, κατά παρέκβαση των δημοσιονομικών περιορισμών 65 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα άλλο φάρμακο να βγαίνει στην αγορά σε χρόνο ρεκόρ και τα ανταγωνιστικά του φάρμακα να κάνανε 2 χρόνια να πάρουν άδεια κλπ. Όταν έχουμε όλα αυτά και έχουμε και μια αποδεδειγμένη μεγέθυνση της δαπάνης ή ζημιά του δημοσίου, είτε κάποιος υψηλά ιστάμενος, πολιτικός προϊστάμενος, έχει πρόβλημα, είτε δεν έπαιρνε χαμπάρι τι γινόταν από κάτω του. Υπάρχει κάποιο τρίτο ενδεχόμενο? Συγγνώμη, δεν γνωρίζουν οι πάντες ότι επί υπουργείας των συγκεκριμένων ανθρώπων στους οποίους αναφέρεστε έχει μειωθεί δραστικά η φαρμακευτική δαπάνη? Αυτό συμφωνούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω τότε τα καταψήφιζε όλα αυτά, γιατί ήταν μνημονιακές. Ωραία. Άρα τι μας λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι τελείως ανακόλουθος. Οι άνθρωποι δεν έχουν, κύριε Μελιγκόνη, καμία στρατηγική και καμία σοβαρή επιχειρηματολογία. Κατηγορούν υπουργούς που μείωσαν την φαρμακευτική δαπάνη για το ακριβώς αντίθετο. Θα πρέπει να υπάρξει λίγη σοβαρότητα επιτέλους. Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε λίγο στα των ευρωεκλογών. Μας είπατε πριν ότι θεωρείτε ότι την κυβέρνηση την πιο αναξιόπιστη της μεταπολίτευσης κλπ. Και αυτό θα φανεί στην κάλπη, κύριε Μελιγκόνη. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια αποτυχία. Άρα, γιατί αποφεύγετε διαρκώς να βάλετε ένα πύχη? Εμείς ζητάμε τις εκλογές. Τι διαφορά θέλετε? Ο πύχης είναι ξεκάθαρος. Ένα αποτέλεσμα, κύριε Μελιγκόνη, πρέπει να το διαβάζει κανείς συνολικά. Λοιπόν, 26 Μαΐου οι Έλληνες ψηφίζουμε για πρώτη φορά ύστερα από 4 χρόνια. Θα ψηφίσουμε τους εκπροσώπους μας για την Ευρωβουλή. Εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει ένα ευρωψηφοδέλτιο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, δημιουργικό και αντιπροσωπεύει το σύνολο των Ελλήνων και το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, τη συνέχεια και την ανανέωση στην παράταξη και στην κοινωνία. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα θα εκλέξουμε περιφερειάρχες και δημάρχους. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μετατρέψει αυτή την κάλπη σε ένα δημοψήφισμα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, και το μήνυμα θα είναι ηχηρό. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στόχο να ενισχύσει τις δυνάμεις της, να είναι προφανέστατα η πρώτη πολιτική δύναμη στον τόπο και η συνολική εικόνα του αποτέλεσματος να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την πορεία κατήφορου στην οποία έχει θέσει την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, πιστεύω μια διαφορά 5 μονάδων είναι ηχηρό μήνυμα. Αυτό που λέτε εσείς, ηχηρό μήνυμα. Δεν είναι το θέμα μόνο της διαφοράς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένα στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία, το τονίζω, να ενισχύσει τις δυνάμεις της σε σχέση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης φοράς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ιτηθεί σε συντριπτικό βαθμό. Πιστεύουμε ότι θα συμβούν και τα δύο, δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτά. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στην περιφερειακή κάλπη, όπου η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εκλέξει κανένα στέλεχος του περιφερειάρχη σε καμία από τις περιφέρειες της χώρας. Το κλίμα σε όλη την Ελλάδα είναι ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής. Οι Έλληνες λένε ως εδώ. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κουράσει. Θα μου επιτρέψετε να πω ξεκάθαρα και κάτι ακόμα. Άρα, αφού λένε ως εδώ οι Έλληνες, φαντάζομαι οτιδήποτε κάτω από 30%, αν δεν γράψει 3 μπροστά το κοντέρ, δεν θα είστε και πολύ ικανοποιημένος. Σας θυμίζω, επειδή επιμένετε να μιλάτε με αριθμούς, σας θυμίζω ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μόλις 26%. Και μερικούς μήνες μετά ήρθε στην κυβέρνηση με 36%. Επομένως, δεν πρέπει κανείς να στέκεται μόνο σε έναν αριθμό. Πρέπει να δείτε το συνολικό αποτέλεσμα. Επειδή όμως με ρωτάτε, σας το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Θέλουμε να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο και να είναι ισχυρή πολιτική δύναμη, πρώτη πολιτική δύναμη στον τόπο, η Νέα Δημοκρατία, και ταυτοχρόνως θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταποντιστεί, να πάρει ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα. Θέλουμε και τα δύο και πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε, διότι η πιο ασφαλής τιμωρία της σημερινής κυβέρνησης, η πιο ασφαλής ψήφος υπέρ μιας θετικής προοπτικής για τον τόπο, υπέρ συγκεκριμένων θετικών δεσμευτικών λύσεων για τα θέματα της οικονομίας, για το μέγα πρόβλημα της ασφάλειας που βασανίζει όλους τους Έλληνες, για τα προβλήματα της παιδείας και της υγείας, είναι η ενίσχυση της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Άρα λέτε δεν εκπέμπει το πάθεια το ότι αποφεύγετε να μιλήσετε για αριθμούς ή τέλος πάντων ανησυχία? Σας το ρωτάω γιατί με εξαίρεση τον κύριο Γεωργιάδη που είπε οτιδήποτε πάνω από 3 μονάδες, που κύριος, δεν το λες και συντριπτική κύριος, διαφορά, όλα τα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάτε για αριθμούς. Ο κύριος, μα σας λέω ότι σημασία έχει ένα συνολικό αποτέλεσμα. Μην μένετε, αν μου επιτρέπετε. Το παρακαλώ, μην μένετε οι δημοσιογράφοι μόνο στο ποια θα είναι η διαφορά των δύο κομμάτων. Εύνης, επειδή μιλάτε για τη διαφορά, είναι ίδιο να υπάρχει μια διαφορά
5%, εάν τα δύο κόμματα μείνουν σε χαμηλό ποσοστό ή αν τα δύο κόμματα πάνε σε πολύ υψηλότερα νούμερα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα, στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτη, ισχυρότατη πολιτική δύναμη με άνοδο από τα ποσοστά της την τελευταία φορά και καταποντισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πεποίθησή μου ότι θα συμβεί, καμία ιτοπάθεια δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι ιτοπάθεια το να λες ότι δεν πρόκειται να εκλεγεί κανένας περιφερειάρχης στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένω στην εκτίμησή μου. Επιμένω επίσης ότι. Μιλάτε για τα στελέχη, όχι για όσου υποστηρίζει, δηλαδή για τον κύριο Αρναουτάκη που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κασιφάρα. Ο κύριος Αρναουτάκης δεν προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Αρναουτάκης είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είναι μία από τις περιπτώσεις όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει ως ουρά στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς και δεν εννοώ επομένως την περίπτωση του κυρίου Αρναουτάκη σε καμία περίπτωση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν έχει σοβαρές δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση, προσπάθησε να κρυφτεί κυρίως πίσω από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θέλω να εκτιμήσω ότι στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας, στην Αθήνα, τον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη, οι υποψήφοι που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μπακογιάννης, ο κύριος Βλαχάκος και ο κύριος Ταχιάος στην Θεσσαλονίκη, θα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και πιστεύω ότι είναι τα φαβορί για να εκλεγούν. Μάλιστα. Και στην Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, λέτε. Παντού. Μάλιστα. Κύριε Θοδωρικάκο, όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, τα βίντεο μένουν. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ στη διάθεσή σας. Επίσης, και εμείς, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε στα της οικονομίας τώρα, καθώς θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνει νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα θα πετύχει όλους τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος αύριο αναμένεται να αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, εκεί όπου θα συμμετάσχει στην νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, και εκεί αναμένεται να γίνουν σημαντικά βήματα για το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής των ακριβών δόσεων και δανείων προς το Ταμείο. Σε σημερινές του ο Υπουργός τόνισε ότι υπάρχουν συντριπτικά επιχειρήματα υπέρ της λύσης αυτής. Εντός συνόρων, το Οικονομικό Επιτελείο βάζει τις τελευταίες πινελιές στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων για τις οφειλές σε εφορία, ενώ η ανάλογη ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται άμεσα πριν βγει ο μήνας. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην Ουάσιγκτον. Ο Φίβος Κλαβιανός είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Φίβο. Εσύ είχες πει πρώτος να μην αποκλείουμε και το ενδεχόμενο ολικής, πλήρους εξόφλησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι. Ναι, και στις διατυπώσεις που χρησιμοποίησαν σήμερα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Γιαννακόπουλος, δεν έχει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είναι εύκολο. Έχει τα λεφτά πάντως η Ελλάδα. Ο κ. Τσακαλώτος είπε σήμερα ότι υπάρχει καβάντζα, υπάρχει το μαξιλαράκι και έχει φτάσει σε 35 δις. Και αυτό είναι μια απάντηση στον κ. Θεοδωρικάκο που λέει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή φέρει τα επιτόκια, σήμερα έπεσε κάτω από το 4,2%. 3,2. Το δεκαετές, συγγνώμη, ναι, ναι. Όχι, 4,2, το δεκαετές. Και έχει επίσης, για πρώτη φορά, συγγνώμη, από το 3,4 εννοώ, 3,42. Μητράμε στον πόντο, γιατί μερικά πράγματα έχουν τη σημασία τους, γι' αυτά μπήκαμε στο μνημόνιο και έχει μια σημασία. Βεβαίως έχει σημασία η καθημερινότητα. Και γι' αυτό μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρξουν αυτές οι πάρα πολύ μεγάλες ρυθμίσεις που αφορούν εκατομμύρια κόσμο. Ίσως είναι η πιο σημαντική παρέμβαση για να βγει η χώρα, βέβαια, από την κρίση. Γιατί καλά τα επιτόκια, αλλά το θέμα είναι στο τέλος του μήνα να μπορεί κάποιος να πληρώνει και τα χρέη του. Έτσι. Θα δούμε πώς θα πάει η συνάντηση την Παρασκευή με την κυρία Λαγκάρτ για το πόσο μεγάλο μέρος του δούνου του θα πληρωθεί. Καλό είναι το καλύτερο θα είναι να πληρωθεί όλο, μάλιστα, αλλά και ένα μέρος του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι όλα τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους όσον αφορά αυτά τα οικονομικά θέματα. Η επόμενη φουρνιά θα τη δούμε ανάλογα με το πόσο θα υπερβαίνει το πλεόνασμα το στόχο για κάποια φοροελάφρυνση, κάτι διαφορετικό ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Φίβο Κλαβιάνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εμείς κλείνοντας να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.